και θα ήθελα να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία. Λοιπόν, βλέπουμε την Κρήτη. Η χάραξη είναι ουσιαστικά από την Κίσαμο στη Σιτία, όμως το έργο, μιλάμε για ένα έργο από τον κόμβο του Κολυμβαρίου μέχρι τις στροφές, λίγο πριν τις στροφές της Σιτίας, δηλαδή περνάμε και περιμετρικά την πόλη του Αγίου Νικολάου. Έχουμε σημειώσει εδώ τα σημεία τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο όσον αφορά πιθανές δυσκολίες, κόμβος Κολυμβαρίου, κόμβος Σούδας, Καλύβες, Καλάμι, Πετρές, Σκαλέτα, Σίσες. Ίσως εδώ πέρα είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία με βάση την παρουσίαση που έγινε και πριν από καιρό εδώ. Ευθεία Φόδελε, κόμβος Αγίας Πελαγίας, επίσης ένα ακόμα δύσκολο σημείο. Νομίζω ότι από τις Σίσες μέχρι τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας είναι το κομμάτι που έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες με κυλαδογέφυρες και τούν, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι στροφές της Ροδιάς, επίσης ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που ουσιαστικά φτάνει μέχρι την πόλη του Αγίου του Ηρακλείου. Ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας και μπαίνουμε περιμετρικά του Ηρακλείου, Άι Γιώργη Σελινάρη και οι στροφές της Σιτίας. Πάμε τώρα να το δούμε αναλυτικά. Να δούμε τον δεύτερο πίνακα, πώς ακριβώς αυτός διαμορφώνεται με βάση και τα χρονοδιαγράμματα και την μακέτα που είχε παρουσιάσει το Υπουργείο Υποδομών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, θα πάω λίγο πιο πίσω, τα σημεία τα οποία στην παρουσίαση του Υπουργείου Υποδομών έχουν τις μεγάλες παρεμβάσεις με τις κυλαδογέφυρες, τα τούνελ και βεβαίως τους δρόμους με τους κόμβους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που απαιτεί απαντήσεις είναι τι θα γίνει με το συνδετήριο άξονα του Ηρακλείου, με το αεροδρόμιο στο Καστέλι και βεβαίως με τους κάθετους δρόμους που πρέπει να οδηγούν στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και βεβαίως να ξεκαθαρίσει το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Σιτία και από τον κόμβο του Κολυμβαρίου, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με την ευθεία στην Κίσαμο. Έτσι θα είναι ο νέος βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Τώρα, οι πληροφορίες θέλουν διόδια σε 4 διαφορετικά σημεία. Ουσιαστικά, οι δύο πόλεις που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των διοδίων είναι τα Χανιά και το Ηράκλειο. Είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Υπάρχει λοιπόν η πρώτη πληροφορία ότι υπάρχει σκέψη ο πρώτος σταθμός των διοδίων να είναι στο ύψος των Καλυβών ή στον κόμβο της Σούδας. Μάλλον αυτό που προχωράει ως σκέψη είναι από Καλύβες προς Καλάμι να μπουν τα πρώτα διόδια. Κατευθυνόμαστε προς το Ρέθυμνο. Τα δεύτερα διόδια θα μπουν αμέσως μετά την πόλη του Ρεθύμνου. Η σκέψη είναι να μπουν μετά το ύψος της Καλέτας ή στην μεγάλη ευθεία του Πανόρμου. Και μετά θα έχουμε δύο σημεία διοδίων. Ένα σημείο στα Λινοπεράματα και ένα σημείο στη Χερσόνησο. Δηλαδή ουσιαστικά περιμετρικά τα μεγάλα αστικά κέντρα περικυκλώνονται από τα διόδια. Αυτή είναι η σκέψη. Υπάρχει και μία δεύτερη σκέψη που λέει ότι θέλουν διόδια στην είσοδο και την έξοδο των Χανίων και στην είσοδο και την έξοδο του Ηρακλείου, όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει τεράστιο κόστος για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που θα χρησιμοποιούν περιφερειακά τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Αυτό που φαίνεται να κλειδώνει στο Υπουργείο Υποδομών είναι ότι 4 θα είναι τα σημεία των διοδίων. Και θα ήθελα, πρωτού πάω στους δημάρχους, να επιστρέψω λίγο στον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω καταρχήν να μας δώσετε την πληροφορία, αν εσείς την έχετε, για τα διόδια. Κύριε Δασκαλάκη, θα σας απαντήσω αμέσως, αλλά θα μου επιτρέψετε μια μικρή διόρθωση όσον αφορά το ιστορικό του πράγματος. Γιατί άκουσα τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Μαμουλάκη, να αναφέρει κάποια γεγονότα, τα οποία κατά την δική μου άποψη δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Θέλω να πω το εξής. Και σας το λέω γιατί έτυχε να έχω και την ευθύνη του, μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, τουλάχιστον την πρώτη διετία, το 2019 και το 2021, όπου με τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου μπορέσαμε να δούμε τι υπήρχε τότε. Και οφείλω να σας πω ότι, και να απαντήσω και σε αυτό που άκουσα προηγουμένως και το έχω ακούσει και άλλες φορές περί καθυστερήσεων, ότι το 2019, όταν αναλάβαμε την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτό το οποίο υπήρχε ως σχεδιασμός από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πράγματι η πρώτη φάση του διαγωνισμού, το οποίο στην ουσία, για να καταλάβει και ο κόσμος, ήταν εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες προκειμένου να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό της παραχώρησης, χωρίς να υπάρχει όμως η οποιαδήποτε προμελέτη ή μελέτη, και μάλλον για να είμαι και δίκαιος, το μόνο το οποίο υπήρχε ήταν μια μελέτη κυκλοφοριακών φόρτων του βόρειου οδικού άξονα, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή όλες οι απαραίτητες προμελέτες και μελέτες που χρειάζονται προκειμένου να πάμε σε μια ορίμανση, προφανώς και απουσιάζανε. Αυτά λοιπόν τα δύο χρόνια, όταν, δηλαδή μεταξύ 2019 και 2021, έγιναν συνολικά 15 ή 16, αν θυμάμαι καλά, μελέτες και προμελέτες, οι οποίες ήταν απαραίτητες, προκειμένου πράγματι να μπορέσουμε να έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι ώστε να μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο και να μπορέσουμε να πάμε στη δεύτερη φάση. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που περάσανε αυτά τα δύο χρόνια. Και για να μας καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, το Πάτρα Αθήνα, το οποίο έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον βόρειο δικό άξονα, πήρε περίπου 7,5 χρόνια να υπάρξει το αντίστοιχο στάδιο, δαπανήθηκαν 10,5 εκατομμύρια, όταν για το αντίστοιχο έργο στον βόρειο δικό άξονα δαπανήθηκαν 2,5 εκατομμύρια σε μελέτες και προμελέτες και χρειάστηκε το 1 τρίτο του χρόνου. Αυτό για να υπάρχει μια αποκατάσταση. Και το βασικότερο απ' όλα, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ότι η προηγούμενη, αν θέλετε, σκέψη που υπήρχε από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των Ελλήνων ήταν για ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα ήταν από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί η προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, χωρίς να υπάρχει το κομμάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον νομό Ρεθύμνης, τη σύνδεση του βόρειου οδικού άξονα με το αεροδρόμιο Χανίων και με το λιμάνι της Σούδας, και χωρίς να υπάρχουν οι παρεμβάσεις στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα, δηλαδή στις παρακάμψεις των πόλεων. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι σας δίνω λίγο περισσότερο χρόνο, επειδή θα σας αποδεσμεύσω, εσείς μου το ζητήσατε, εγώ θα ήθελα να καθίσετε και λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω και στο θέμα των διοδίων που με ρωτήσατε. Αυτό ακριβώς. Γιατί είναι πληροφορία ρεπορταζιακή μέσα από το Υπουργείο Υποδομών. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αν είναι τέσσερα τα σημεία. Κύριε Ρασκάκη, ξέρω ότι μελετούνται διάφορα μοντέλα, αν θέλετε. Τα δύο είναι αυτά πράγματι που αναφέρετε κι εσείς. Υπάρχει και η σκέψη ούτως ή άλλως, επειδή πλέον πάμε σε μια νέα γενιά έργων, να μιλάμε για διόδια ούτως ή άλλως τα οποία θα είναι ηλεκτρονικά με βάση και την χιλιομετρική απόσταση. Και υπάρχει επίσης και από πλευράς του Υπουργείου, μέσω του κυρίου Καρνέση, όπως δηλώθηκε και στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, η πρόθεση κάποια τμήματα να εξαιρεθούν από τα διόδια και κυρίως τα τμήματα που είναι τα περιαστικά. Πάντως επικεντρώνεστε στο κομμάτι των μεγάλων αστικών κέντρων της Κρήτης στα διόδια. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση τα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Σωστά, σωστά. Αν πάμε στην πρώτη, ας το πούμε, δεν έβλεπα την καρτέλα, δεν έχω τη δυνατότητα από την καρτέλα, αλλά έτσι όπως το περιγράψατε, επειδή ήταν αναλυτικός, καταλαβαίνω ότι στην ουσία με αυτόν τον τρόπο πάμε σε μια λογική όπου οι περιαστικοί δρόμοι, δηλαδή τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα, ξεφεύγουν από τα διόδια. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο ήταν και ένα πάγιο έτοιμο των τοπικών κοινωνιών. Δεν θα απέκλεια και αυτό το ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και με βάση τα στοιχεία που θυμάμαι τότε και από την θητεία μου στο Υπουργείο, είναι ότι όσον αφορά τα διόδια τα οποία θα αναγκαστούν να πληρωθούν κατά τη χρήση του δρόμου, θα είναι τα μικρότερα δυνατά με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει πανευρωπαϊκά. Και σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια, όπως σας είπα και προηγουμένως, να εξαιρεθούν τα κατασκευασμένα τμήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, επειδή θέλω να πάω στους Δημάρχους, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Μια οφειλόμενη απάντηση. Πράγματι, το 2018 η πρώτη φάση ξεκίνησε. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε για την πρώτη φάση το 2019 τον Απρίλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προεπιλογή, βεβαίως προεπιλογή εταιριών. Προχώρησαν σε προδικαστικές προσφυγές, ολοκληρώθησαν και αυτές και είχαμε τις 5, αν δεν κάνω λάθος, υποψήφιες εταιρείες από τον Απρίλιο του 2019. Το ότι χρειάστηκαν 3,5 χρόνια και μεσολάβησαν για να μπούμε ή να προτιθέμεθα από την προτίθεται κυβέρνηση να μπει στην δεύτερη φάση, νομίζω ότι είναι μια εύλογη καθυστέρηση. Θα μπορούσε, βεβαίως, ένα πράγμα προσέθεσε η παρούσα κυβέρνηση. Και οφείλω να το πω αυτό. Τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης και με τη Σούδα, το τμήμα δηλαδή των Χανίων. Τίποτα άλλο. Ενώ είχε τη χρυσή ευκαιρία να επικαιροποιήσει μελέτες και να συμπτυχθεί, να μειωθεί δραστικά η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με το Ηράκλειο. 0,06 είναι το κόστος των διοδίων ένα χιλιόμετρο, από ό,τι που απάντησε και ο κ. Καραμαλής. 0,67 για την ακρίβεια. Θα κάνουμε την αναγωγή στην πορεία της συζήτησης. Και κάτι τελευταίο.
τριχοτόμηση του έργου. Αυτό είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακολουθούν, παρόλο που το ειρωνεύτηκαν για 2 χρόνια. Το τελευταίο όμως σημείο δείχνει πολλά και οι αυτοδιοικοί θα καταλάβουν ακόμα περισσότερα. Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Ένα έργο με οριστική, το τονίζω, μελέτη από τον ΣΥΡΙΖΑ ύψους 78 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, πόσο δημοπρατήθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Σκληρό δημόσιο έργο. Πού δω 144 εκατομμύρια. Double up. Διπλασίασε τον προϋπολογισμό. Και κλείνω. Ξέρετε με τι έκπτωση. 7%. Μάλιστα. Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε εξαψήφιο, δηλαδή τριψήφιο εκατομμυρίων ευρώ έργο με μονοψήφια έκπτωση. Αυτό δείχνει πολλά, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί έδωσα λίγο παραπάνω χρόνο στον κύριο Κεφαλογιάννη και στους βουλευτές γενικότερα και τον κύριο Μαμουλάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να υπάρξει και μια συζήτηση με τον κύριο Μαμουλάκη. Κύριε Μαρινάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Είστε από τους ανθρώπους, και θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αναλυτικά, που θέσατε από πολύ νωρίς τις ενστάσεις και μάλιστα πυροδοτήσατε και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου. Είδαμε ένα εκρηκτικό δημοτικό συμβούλιο, είδαμε ένα περιφερειακό συμβούλιο που ακολούθησε. Από αυτά που ακούσατε σήμερα τον κύριο Κεφαλογιάννη, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αναδίπλωση από το Υπουργείο Υποδομών? Εγώ δεν θέλω να πω τη λέξη αναδίπλωση. Καταρχήν θέλω να σας εξηγήσω ότι αυτό που ισχυρίζομαι και επικαλούμε και υποστηρίζω σαν δήμαρχος είναι ομόθυμη η απόφαση όλων των φορέων. Mm-hmm. Δηλαδή και ο κύριος Κεφαλογιάννης λέει τα ίδια πράγματα και οι αντιπεριφερειάρχης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα σχεδόν, η λαϊκή συσπήρωση κάθε φορά διαφοροποιείται για λόγους περισσότερο ιδεολογικούς παρά πραγματικούς. Και αυτή τη στιγμή ζούμε πραγματικά μία αγωνία. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει πιέσει όσο θα έπρεπε? Γιατί υπάρχουν και αυτές οι φωνές που λένε ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν πίεσε για τις κόκκινες γραμμές. Θα σας πω καταρχήν κάτι πολύ πιο πραγματικό. Γιατί το άλλο που μου ζητάτε είναι εκτίμηση. Εάν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε πει, που αφορούσε τις παρακάμψεις των τριών πόλεων, είχαμε πει ότι είχαμε πει στο πάρα προηγούμενο, mm-hmm. που αποδεχθήκαμε την πρόταση του Υπουργείου, κάνοντας παρατηρήσεις με την ελπίδα ότι το Υπουργείο θα πει ότι αυτοί οι θεσμικοί φορείς προωθούν το έργο, αλλά βάζουν και κάποια προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε. Γιατί μιλάμε τώρα εδώ για τα θέματα των παρακάμψεων, αλλά μην ξεπεράσουμε εύκολα τη συζήτηση ότι και στο Δυτικό και στο Ανατολικό Ρέθυμνο έχουμε προβλήματα που πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Και χαίρομαι που είπε και ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι είναι μια δυναμική εξέλιξη όλα αυτά και μπορούν και στο δρόμο να διορθωθούν. Και ελπίζω να επικρατήσει λογική. Λέω λοιπόν και επιστρέφω. Αν και στο δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο, το προηγούμενο, όχι αυτό που πήρε την τελική απόφαση, είχαμε πει πάλι ναι με παρατηρήσεις, δεν θα γίνει καμία διόρθωση. Οι διορθώσεις που γίνανε σημαντικές, είναι σοβαρές, μπορεί να μην είναι αυτές που θα θέλαμε σε τελικό βαθμό, αλλά αν και τότε κάναμε τα καλά παιδιά, το Υπουργείο θα πήγαινε παρακάτω. Θεωρείτε ότι υπάρχει, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, επειδή ρωτάνε και οι τηλεθεατές, ναι. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια πίεσε όσο θα έπρεπε πάνω σε αυτό? Εγώ με τον κύριο Ξυλούρη που μιλούσα πάρα πολύ συχνά και ήταν και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, μετέφερε την αγωνία μας και μάλιστα στην προηγούμενη απόφαση που δεν εγκρίναμε τους περιβαλλοντολογικούς όρους, το πρώτο θέμα που έβαλε ήταν το θέμα του Ρεθύμνου, mm-hmm. μέσα από τις παρατηρήσεις της περιφέρειας. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να παραπονιέμαι για την περιφέρεια. Άλλωστε να σας πω κάτι. Και θα πω τώρα μια αλήθεια, και όποιος στενοχωρηθεί, στενοχωρήθηκε. Και οι δύο σχεδιασμοί έγιναν ερήμη της αυτοδιοίκησης. Ούτε η μία απόπειρα, ούτε και η δεύτερη. Εμείς είμαστε συμμέτοχοι σε μια συζήτηση και ξέρετε, πολλές φορές λένε ότι η πολλή συζήτηση καθυστερεί το έργο. Γιατί οι αντιδράσεις δεν το καθυστερούν. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δεδομένη και η θεσμικότητά μας και η σοβαρότητά μας. Και να πω και μια τελευταία φράση για να πάτε παρακάτω. Θέλω να κάνουμε μια τοποθέτηση όλοι, ναι, οι καλεσμένοι για να πάμε κανείς στο διάλειμμα. Από εμάς δεν μπορεί να βάζει τρικλοποδιές σε ένα έργο που πρέπει να έχει γίνει 30 χρόνια πίσω. Τεράστιο θέμα. Υπάρχουν και οι απόψεις που λένε ότι αφού ολοκληρώθηκαν όλα τα μεγάλα οδικά έργα της χώρας, ήρθε και η σειρά της Κρήτης, μιας και υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κύριε Μποκέα, εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες? Έχετε θέσει μια πολύ σημαντική μομφή όσον αφορά το κομμάτι του Δήμου Μαλεβιζίου, που μοιάζει με αυτό που ζητάει ο Δήμος Ρεθύμνου. Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ νομίζω
κρατάω κι εγώ από αυτά που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι η διαδικασία οφείλουμε να έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα όλοι μας. Εμείς θα το διεκδικήσουμε αυτό, διότι προφανώς, δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα τα προβλήματα, αλλά η περιοχή του δικού μας Δήμου, τα όρια μας δηλαδή από το Ηράκλειο μέχρι και την Αχλάδα, μέχρι και το Φόδελε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την νέα χάραξη. Το σημαντικότερο από αυτά. Και μάλλον θα βρεθεί τα αγκαλιά και με διόδια. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο που προφανώς είναι εξίσου σημαντικό. Αλλά και εκεί κρατάω κάποιες από τις απόψεις του κ. Καρνέζη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όσα άκουσα τον κ. Κεφαλογιάννη. Προφανώς όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα, διότι το Μαλεβίζ είναι εξαρτημένο απόλυτα από το ΒΟΑΚ. Πολλές περιοχές του. Δυστυχώς, έλλειψη πολυδομικού σχεδιασμού. Το ότι δεν έχει μέρημνα όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη σύνδεση του βόρειου τμήματος του Γαζίου με το νότιο. Όλο το κομμάτι αυτό συνδέεται, και να πούμε τώρα συνδέεται, τρόπος του Λέγιν. Αμουδάρα με Παγνή και Ήτε, που είναι 4-5 χιλιόμετρα απόσταση, κύριε Δασκαλάκη, δεν συνδέονται ουσιαστικά. Λεφορείο δεν μπορεί να συνδέσει κάθε την περιοχή. Πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Άρα, να λοιπόν, πάτε σε 5 διαφορετικά εδώ έχουμε σημεία. Ένα σχεδιασμό, που είναι για μένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ένα σχεδιασμό που αντί να συνδέει, που να λαμβάνει μάλλον υπόψη, όχι να συνδέει, δεν είναι αυτή η δουλειά του ΒΟΑΚ, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη ένα πολυδομικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε κηρυγμένες σε πράξη εφαρμογής στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, μεγάλη πολυδομική ενότητα, μεγαλύτερη στο Γάζι. Το Γάζι που είναι στην πράξη εφαρμογής, Αγάκο, Πολοδόμηση, Κολυβάς, Καλέσα, σε εξέλιξη, σε πράξη εφαρμογής. Στο στάδιο της πράξης εφαρμογής αυτές οι μελέτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Θέλω να ξαναδούμε επειδή αναφέρεστε σε αυτό. Είστε στο κομβικότερο σημείο, κατά την άποψή μου, όσον αφορά τις δυσκολίες, κύριε Μποκέα, του έργου, γιατί είστε ακριβώς πάνω στις τροφές της Ροδιάς και είστε και στο κομμάτι από τη Σίσας μέχρι την Αγία Πελαγία. Ναι. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά, κατά την δική μου γνώμη, είναι το πιο δύσκολο κατασκευαστικά. Αυτό θα μας το πούν καλύτερα. Είναι προφανώς κάποιος που δεν γνωρίζει κάποιος. Είναι όντως εξαιρετικά δύσκολο, ναι. Ίσως το δυσκολότερο, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία. Τρία είναι τα κομβικά. Μία από τις τρεις ζώνες είναι δύσκολες τεχνικά και υλοποιήσιμες. Μία εξ αυτών είναι αναμφίβολα στο Μαλεβίζι. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο σημεία. Θα τα πούμε κύριε Σκαλάκη, για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα δύσκολο κομμάτι, προφανώς. Φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνει κανείς που δεν γνωρίζει και από τεχνικά ζητήματα. Όμως, εδώ έχουμε ζητήματα που αφορούν την πολυδομική σύνδεση των περιοχών. Αλίμονο αν δεν συνδέσουμε, αλλά αποκόψουμε με αυτό το νέο ΒΟΑΚ αυτές τις ενότητες που είναι πολύ σημαντικές και οικιστικά αναπτύσσονται διαρκώς και το γνωρίζουν όλοι όσοι ζουν εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως έχουμε το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και στο Γάζι, με τα προβλήματα διαχρονικά, αλλά και στην Αγία Πελαγία. Είπε ο κύριος Μαρινάκης πολύ σωστά ότι έχουμε θέματα ανοιχτά και από την πρώτη φάση. Όταν πιέσαμε με την περιφέρεια για να ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις. Κόμβος Αχλάδας. Και είπα και στον κύριο Καρνέση, ως δήμαρχος που προφανώς φέρω και την αγωνία των δημοτών και των περιοχών και μάλιστα με μια καταστροφή πρόσφατη. Δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί, αν θέλετε, ο ορθολογισμός και η ευγένεια στην αντιμετώπιση των θεμάτων ως αδυναμία. Και θα το διεκδικήσουμε το δίκαιο της περιοχής με κάθε τρόπο. Θέλω πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί θα επανέλθω με εσάς, κύριε Σκουλά. Αν θεωρείτε ότι η περιφέρεια θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο στο κομμάτι όσον αφορά αυτές τις εστάσεις για να ξεμπλοκάρει το έργο και να προχωρήσει συνολικά και όχι κομμάτι-κομμάτι. Κύριε Δασκαλάκη, η περιφέρεια έχει ένα συνεργατικό ρόλο από πολιτική άποψη με όλους τους φορείς, με όλους τους θεσμούς. Πρέπει να επαναλάβω αυτό που είπε ο αξιότιμος Δήμαρχος Δανθύμνου, ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν ρωτήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα από καμία κυβέρνηση για τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ. Βοούσαμε, διεκδικούσαμε, ζητούσαμε, είχαμε ετοιμότητα προτάσεων, είχαμε προσφορότητα για την κατάρτιση των μελετών ως περιφέρεια Κρήτης με επάρκεια θεσμική. Ωστόσο, η μόνη φορά στην οποία πέρασε το Υπουργείο από την οποιαδήποτε κυβέρνηση από την περιφέρεια Κρήτης ήταν η φάση των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Μόνο τότε ρωτήθηκε η περιφέρεια Κρήτης. Εμείς λοιπόν σε αυτό πρέπει το σύντομο. Πρέπει να ερωτηθεί όμως η περιφέρεια Κρήτης για να αντιδράσει. Όχι. Είχαμε και προτάσεις και μάλιστα από δεκαετίας που γίνονταν όλα τα υπόλοιπα έργα υποδομής στην υπηρετική Ελλάδα, εμείς επανειλημμένα είχαμε ρωτήσει το Υπουργείο, είχαμε δηλώσει διαθεσιμότητα για να κάνουμε όλη την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚΟΥ, ούτως ώστε να έχει γίνει όλη η προεργασία. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε εφικτό. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Δασκαλάκη,
Ήρθε στην φάση των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Περιφέρεια στην πρώτη συνεδρίαση επεσήμανε κάποια σημαντικά θέματα και τα έθεσε στο τραπέζι. Κάποια από αυτά είναι πιο ριζικά από τα υπόλοιπα, όπως είναι το θέμα του αστικού πλέον δρόμου που είναι ο ΒΟΑΚ, ο οποίος διασχίζει το Ηράκλειο από βορρά σε νότο, σε ανατολή-δύση, καθιστώντας το μια διακεκομένη πόλη από έναν αστικό στην πραγματικότητα δρόμο. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελία, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω άκομψα. Πρέπει να έχω καθυστερήσει ήδη. Θα ολοκληρώσω τη σκέψη σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα τον αποδεσμεύσω, μιας και μου το είχε ζητήσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κεφαλογιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στους υπολείπους του πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Σκουλά, ολοκληρώνοντας τη σκέψη του.